Φύγαμε. Κοίταξε τώρα. Δίσταται η απόψη για το θέμα του Βουτσά. Ο Βουτσάς στα 85 θα γίνει πατέρας. Βγαίνει ο Λιάγκας και λέει τι είναι αυτά τα πράγματα. Λέει Λιάγκα, τι σε νοιάζεσαι. Δηλαδή στο πουλί του Βουτσά να πούμε σε βάζαμε δερβένα γάνα, πούμε σένα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή ζηλεύει ο Λιάγκας στο Βουτσά. Αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι. Γιατί να το ζηλέψω. Ένας ωραίος άντρας, με ευχάριστη παρουσία, με θετική ενέργεια. Πριν από κάνα 2-3 χρόνια είχε έρθει στον Κιανό Σταυρό και μου λέει ο γιατρός μου, Νίκος ο Φίστας, μου λέει ήρθε ο Βουτσάς, λέει εδώ, και άλλαξε η ψυχολογία, λέει, της κλινικής. Τι χαργεντιζόταν με τις νοσοκόμες, τι έχει μπει, έβγαινε φωτογραφίες με τους ασθενείς. Πήραν μια ψυχολογία. Και πήραζε και φλέρταρε και τα λοιπά, στο 82 τότε. Λοιπόν, ή το έχεις ή δεν το έχεις αυτό. Ο Λιάγκας, λέει, τι θα γίνει, λέει, θα μείνει, λέει, το παιδί του Βουτσά ορφανό και τα λοιπά. Γιατί ξέρω εγώ τώρα, άμα δεν έρθει κανένας με κάνα όπλο να μου δώσει καμιά, άμα μείνει το δικό μου το παιδί ορφανό, ή αν πάω σε κάνα γήπεδο και με πετάξω καμιά 300 μπουκάλια, φάω κανένα στο δόξα πατρί κτλ. Εντάξει, είναι λογικό στα 85 να κάνει παιδί, το παιδί σου να μην το δει να μεγαλώνει. Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά το έχει εξασφαλίσει τα προστοζήν, γιατί ο Πουστάς έχει περιουσία και έχει και μια νέα μάνα. Και μετά η νέα μάνα, ας πούμε παντρευτεί αργότερα έναν άλλον, ή βρει γκόμενο κτλ. Δεν το βλέπω σαν πολύ έτσι extreme. Είναι extreme, εντάξει. Αλλά όχι να το κατακρίνουμε. Μετά ο Βουτσάς δίνει και μια αισιοδοξία και στους υπόλοιπους άντρες. Στους νεότερους που είμαστε εμείς, στους πιο νέους, στους γέρους. Λέει, ο άλλος πάει 60 χρονών, πέφτει κάτω, λέει, μα λέει, η σύνταξη πότε θα πεθάνω. Όχι, λέει, ο Βουτσάς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η ζωή συνεχίζεται και έχει τη δυνατότητα. Μην περάσουμε κόκκινα. Να σου τα κολλήσει κανένα μαλάκα από πίσω, έτοιμο ήταν ο Πούστη, θα με κολλήσω. Ρε Πούστη, βρωμιάρι, Έλληνα, πορτοκαλί, βαράσει ή με τον γκάζι, καριόλι. Τι μπινές που είσαι. Και λέω τώρα στο Λιάγκα, ρε, μην το συλλεύει το Βουτσά. Γιατί ο Βουτσάς. Όχι, το 12 είναι αυτό, το 14. Κάτσε, τον κάνουμε χώρο να περάσει. Πες, ρε μαλάκα, έλα, πες. Λοιπόν, ο Βουτσάς τι έκανε. Ό,τι δεν έκανε ο Λιάγκας. Ο Λιάγκας έγινε η κλητήρα τη Φέη Κορδά. Έγινε δηλαδή δευτεράντζα τη Φέη Κορδά. Ό,τι έγινε ο σκορεμένος ο Παπαμιχαήλ με τη Βουγιουκλάκη. Ο Παπαμιχαήλ, ό,τι ταινίες έχει παίξει μόνος του χωρίς τη Βουγιουκλάκη, ήταν επικός. Όταν έπαιζε με τη Βουγιουκλάκη, χανόταν, γιατί όλοι γουστάραν τη Βουγιουκλάκη, τα ναζάκια, ιστορίες, δεν ήταν και καλή ηθοποιός. Και αυτή ήταν καλή ηθοποιός. Πέρα από τα αυτά που λένε και τα λοιπά. Ένα μ' άρεσε και σαν ηθοποιός. Δηλαδή, αυτό που έκανε ο Βουτσάς είναι ότι του ζάλισε τα αρχίδια η Μπρόγερ. Σε πέρα το καφελάκι του, έφευγε. Ο Λιάγκας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και το ζηλεύει. Εγώ είμαι με τον Βουτσά, διαφωνώ βέβαια, γιατί σίγουρα το παιδί μπορεί να μείνει ορφανό σε μικρή ηλικία, αυτό είναι ένα θέμα, αλλά από την άλλη μεριά, σε μια τέτοια εποχή δύσκολη, δίνει μια αίσθηση στον άντρα ότι ο άντρας αυτή τη στιγμή δεν είναι άχρηστος. Και το λέω αυτό και για ένα ακόμα λόγο. Εγώ που είμαι στα 47, οι περισσότεροι συμμαθητές μου ήρθαν πίσω στην Τούμπα. Πήγαν, παντρεύτηκαν, φύγαν από την Τούμπα. Μόνο εγώ έμεινα στην Τούμπα. Παντρεύτηκαν, έμεινα στην Τούμπα. Φύγαν όλοι και γυρίσαν ως χωρισμένοι τώρα στις μάνες, γιατί οι καριόλες οι γυναίκες τους τι κάνανε. Χάσανε αυτή τις δουλειές. Σου λέει τι να σε κάνω, ρε καριόλη, εσένα τώρα. Μεγάμισες 10 χρόνια, 12, 13, σε βαρέθηκα. Λεφτά δεν φέρνεις στο σπίτι, άτραβα στη μάνα. Δίνει και μια αίσθηση στον άντρα το 45 ότι ρε πούστη, εγώ δεν ξόφλησα. Εγώ δεν ξόφλησα. Εγώ δεν έγινα αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Ο τελειωμένος, επειδή ξέρω εγώ έτυχε να μην έχω δουλειά σε μια παραγωγική ηλικία και επειδή η γυναίκα μου με έχει διώξει, επειδή δεν έχω λεφτά ως επί το πλείστον. Και έρχεται ο Βουτσάς να μας δώσει θάρρος τους άντρες να πει: δεν τελειώσατε, ρε μαλάκες, είστε μια χαρά. Και στα 85 εγώ θα γίνω μπαμπάς και θα δείξω το δρόμο, θα σας δείξω το δρόμο ότι μπορώ να σταθώ, να τεκνοποιήσω, να δουλέψω. Δεν είναι ότι τεκνοποιεί, κάθεσε ένα κρεβάτι ο Βουτσάς. Και ήρθε η άλλη από πάνω να το φάει και να κάνει παιδί. Όχι. Ο Βουτσάς στα 85 δουλεύει. Και έρχεται και λέει στο Ραπτόπουλο: μαλάκα, ο Αλέφαντος στα 77 δουλεύει. Η 47 θα δουλέψει. Δεν θα πάρει ποτέ σύνταξη. Πρέπει να είσαι όρθιος και υγιής. Αυτά έχω να πω. Λιάγκα, μην το ζηλεύεις το Βουτσά. Δεν μπορεί να το φτάσει. Εντάξει. Ο Βουτσάς ποτέ δεν ήταν δευτεράντζα της γυναίκας του. Ποτέ. Δευτεράντζα. Και δεν ήταν ποτέ, κατά κάποιο τρόπο, αυτός ο οποίος έχει τη μιζέρια, την κρίνια κτλ. Ένα ωραίο χαμόγελο ήταν ο Κώστας Βουτσάς και είναι ο Κώστας Βουτσάς. Μια θετική ενέργεια, ένα ταλέντο και μια πηγή νιώτης αιώνια.